Μόνιμος εφιάλτης για τους δημότες αποτελούν οι λακκούβες και οι κάθε είδους παγίδες στο οδόστρωμα, όπου δεν λείπουν οι τραυματισμοί και οι ζημιές στα οχήματα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου Γιάννη Χωστού, όπου το κακό έχει παραγίνει, ενώ στην οδό Λυκείου οι λακκούβες ολοένα και μεγαλώνουν εδώ και έναν χρόνο, όπως υποστηρίζουν δημότες. Ενώ σε άλλες γειτονιές, δημότες δεν μπορούν να κοιμηθούν από τον θόρυβο των αυτοκινήτων που πέφτουν θύματα λακκούβας. Συνέχεια προβλήματα, τάσια σπασμένα. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ξυλωθεί όλο. Για να... Άμα καθίσετε εδώ πέρα, εδώ οι άνθρωποι που μένουν, το ντούκου ντούκου που ακούνε, δηλαδή αυτός ο θόρυβος, ο εγκουφατικός, δεν υπάρχει. Ναι, ως δημότησα νιώθουμε παραμελημένοι. Οι δρόμοι είναι χάλια εδώ τριγύρου και στη Λυκείου και εδώ πίσω στα παλιά κάτε. Όσον αφορά εδώ το καθάρισμα των χόρτων, δεν υπάρχει συνεργείο καν να τα καθαρίσει, ανησυχούμε. Για το 2024 το χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες ασφαλτοστρώσεων ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό όμως που δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος σε αρκετούς δρόμους του Ηρακλείου, όπως σχολιάζουν δημότες. Μια μάστιγα που είναι σε όλο το Ηράκλειο γεμάτο. Κάτι πρέπει να γίνει, να βρουν ένα συνεργείο. Η λησιστράτη όλη να πάει κάτω είναι μια λακκούβα, δεν είναι μόνο ηλικίου. Δεν πιστεύω ότι θα το φτιάξουν ποτέ τον δρόμο. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο υπερβαίνει ενδεχομένως και τα 20 εκατομμύρια. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο δρόμο, περισσότερο δόστρωμα με τις ασφαλτοστρώσεις, προτάσσοντας πάντα την επικινδυνότητα, την κυκλοφορία των δρόμων. Είμαστε σε μια διαδικασία διαβούλευσης και με τις τοπικές κοινότητες και με την υπηρεσία και με τον ίδιο τον Δήμαρχο. Από τον επόμενο μήνα ξεκινούν οι ασφαλτοστρώσεις μέσω διαφόρων εργολαβιών, δηλώνει ο Γιώργος Ισαμάκης, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συντονισμό έργων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και εταιριών, ώστε να μην γίνεται το ράβι εξήλωνε στους δρόμους του Ηρακλείου. Είναι 6 διαφορετικές εργολαβίες σε κάθε δημοτική ενότητα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, Αλικαρνασσό, αλλά και μια οριζόντια εργολαβία που υπάρχει. Στην πρώτη κοινότητα έχουμε 2 εκατομμύρια, που είναι και πιο δύσκολο κανείς να κάνει παρεμβάσεις εξαιτίας και της τουριστικής σεζόν. Εκεί θα ξεκινήσουμε από τον Οκτώβρη και μετά. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι τσιμεντοστρώσεις για τις αγροτικές μας περιοχές. Το άθλιο σκηνικό συμπληρώνουν μικρές κομματερές σκουπιδιών αλλά και ξερόχορτα. Τώρα πλέον, έτσι όπως έχει γίνει με την αλλαγή, την κλιματική αλλαγή, είναι επικίνδυνες πυρκαγιές. Αν θα δείτε και εδώ το πρανέσι είναι ακόμα καθάριστο. Αυτά δεν πρέπει να καθαριστούν από το Δήμο και πετούν τσιγάρα από διάφορα, να πούμε, ξέρω εγώ. Εάν πάρει φωτιά, τι θα κάνουμε εμείς. Και στην παραλιακή, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε ένα ακόμη σημείο παγίδα για τους πεζούς, με την επικινδυνότητα να χτυπά κόκκινο, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, λόγω της έλλειψης φωτισμού.